Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και θα συνδεθούμε με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, που είναι αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για θέματα νομικών και εσωτερικών υποθέσεων και είναι μέλος των Επιτροπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και είναι επίσης μέλος της Αντιπροσωπείας στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας και της Αντιπροσωπείας για τη σχέση με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Καλησπέρα, κυρία Βόζεμπεργκ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να συμπληρώσω, κυρία Κινέζου, ότι στην Επιτροπή Γυναικείων Θεμάτων και Ισότητας των Φύλων έχω την τιμή να είμαι η Ελληνίδα Αντιπρόεδρος. Είναι τιμή πραγματικά και για τη χώρα μας αυτό. Κυρία Βόζεμπεργκ, αρχικά θα θέλαμε να μας μιλήσετε και για τα όσα υπόθηκαν και τις αποφάσεις που έλαβε το Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή και την διασφάλιση των αμάχων που βλέπουμε να πλήττονται ιδιαίτερα και προκαλεί οργή και σοκ παγκοσμίως. Όπως το λέτε, ήταν φυσικά στην Ολομέλεια του Στρασβούργου που τελείωσε μόλις σήμερα, ήταν το κύριο θέμα συζήτησης με πολύ σημαντικές αντιπαραθέσεις, αλλά ουσιαστικά το ψήφισμα το οποίο βγήκε και ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα, δηλαδή με μεγάλη πλειοψηφία, καταδικάζει εννοείται τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, ορίζει ότι πρέπει να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, με την εξασφάλιση όμως τα κονδύλια, οικονομικά κονδύλια, να μην περάσουν στους τρομοκράτες, αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα, πάντα σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και βέβαια ορίζει ότι ο στρατός φρουρών του Ισλάμ, της επανάστασης του Ιράν, όπως λέγεται, στρατός φρουρός του Ισλάμ και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ορίζονται ως τρομοκρατικές ομάδες, ενώ ανεξάρτητη έρευνα ορίζεται για το χτύπημα στο νοσοκομείο Αλ-Χαλί της Γάζα που έγινε χθες, όπως ξέρουμε, και το οποίο ακόμη δεν έχει ταυτότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει κάποια θέση όσον αφορά τον Παλαιστινιακό λαό, που επίσης πλήττονται οι άμαχοι του αυτή τη στιγμή. Βέβαια, έχει πάρει θέση, αλλά να πούμε κάτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση όφιλε να έχει κάνει και ενέργειες τα περιορισμένα χρόνια. Όλοι όμως θέλουμε, και εμείς στην Ελλάδα, ακούσατε και τον κύριο Πρωθυπουργό, αναμφίβολα, όλοι θα θέλαμε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο Παλαιστινιακό κράτος. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι το Παλαιστινιακό κράτος δεν είναι η Χαμάς. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, η οποία καταπιέζει και δεν εκπροσωπεί και τους ίδιους τους Παλαιστινίους. Και έχουμε αυτή τη στιγμή ένα συγκροτημένο κράτος, δημοκρατικό κράτος όπως είναι το Ισραήλ, το οποίο να πλήττεται από μια τρομοκρατική οργάνωση. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι αυτοί που είναι θύματα και οι τραγικές σκηνές που είδαμε που γέμισαν αίμα και πόνο, χρειάζεται και την ανθρωπιστική μελέτη και εποπτεία και βοήθεια και την προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες δυνάμεις να υπάρξει μια ειρηνευτική πορεία. Φοβούμαι ότι αυτό αποφεύχθηκε μετά το χτύπημα στο νοσοκομείο χθες. Είδατε ότι ματαιώθηκε η τετραμερής και όποια προσπάθεια έγινε για να διαμεσολαβηθεί, ας πούμε, η αποτροπή της επέκτασης του πολέμου. Φοβούμαι ότι μόλις τώρα ξεκίνησε, με συνέπειες τις οποίες κανείς δεν μπορεί να υποθέσει και οι οποίες έχουν βεβαίως επίδραση και σε εμάς, γιατί όλη μας η γειτονιά έχει μια μεγάλη αναταραχή και η Ελλάδα μέχρι σήμερα εγγυάται την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν ο πόλεμος επεκταθεί και γεννήσει καινούρια μεταναστευτικά ρεύματα, θα πληγούμε κι εμείς και άλλες χώρες βέβαια, αλλά κι εμείς οι οποίες αποτελούμεθα η Ελλάδα λόγω γεωστρατηγικής και γεωγραφικής θέσεως η πρώτη πύλη εισόδου από την Τουρκία, αν εκεί έρθουν μεταναστευτικές ροές. Για να μείνουμε σε αυτό το θέμα, κυρία Βόζεμπεργκ, αναδείξατε την ανάγκη για ευδόκιμη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος με την ανάληψη ευθυνών από όλα τα κράτη-μέλη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Τι αποφασίστηκε και τι προβλέπετε και για περιπτώσεις εργαλειοποίησης του φαινομένου, όπως έχουμε δει κατά το πρόσφατο παρελθόν να πράττει και η Τουρκία. Βάλατε δύο πόλους. Καταρχάς, σας είπα περίπου το ψήφισμά μας ποιο ήταν. Αυτό το οποίο προβλέπετε άμεσα είναι η προσπάθεια επιστροφής των απελευθέρωσης μάλλον των ομήρων
Ναι, μέσω της διπλωματικής οδού δεν υπάρχει άλλη αυτή τη στιγμή. Η ανθρωπιστική βοήθεια με ενέργειες οι οποίες θα διευκολύνουν τον τρόπο που θα φτάσει αυτή η βοήθεια στους ανθρώπους, γιατί ξέρουμε ότι η Αίγυπτος έχει κλείσει τις πόρτες της, όπως το λέμε. Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, για την πώς θα αντιμετωπίσουμε ή πώς θα διαχειριστούμε την τυχόν εργαλειοποίηση. Εκεί αρκεί να σας πω ότι τώρα που συνομιλούμε, η Ιταλία και 2-3 άλλες χώρες ήδη ζητούν ενίσχυση των συνόρων για να μην μπορούν, ας πούμε, να μην είναι προσπελάσιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά έχουμε καθυστερήσει, αλλά τουλάχιστον το δρομολογούμε, όχι άμεσα, αλλά μέχρι το τέλος του χρόνου της Ισπανικής Προεδρίας ή μέχρι το τέλος της θητείας μας, την ολοκλήρωση του νέου νομοθετήματος για το άσυλο και τη μετανάστευση, με πρόβλεψη ειδική στις περιπτώσεις περιόδων κρίσεως, δηλαδή ξαφνικών ροών μαζικών, είτε είναι εργαλειοποιημένες, είτε αυτές οι ροές είναι ανεξέλεγκτες λόγω της ταραχής στην περιοχή, στη γειτονία μας. Εκεί λοιπόν ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά καταλαβαίνουμε, κυρία Κινέζο, ότι αυτά τα οποία συζητούμε είναι μη γνωρίζοντας τι μπορεί να μας προκύψει. Αυτό δεν μπορεί να είναι πάντα προβλέψιμο. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία όσο μπορεί η διπλωματική οδός να βοηθήσει με την συμβολή των μεγάλων δυνάμεων να μην επεκταθεί ο πόλεμος. Δηλαδή η αμυνητική, ας πούμε, συμπεριφορά του Ισραήλ να περιοριστεί σε όσα ορίζει το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, μια απάντηση να έχει τα ίδια αποτελέσματα ή περίπου τα ίδια με αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα που γέμισε τόσους νεκρούς, σφαγιάζονται παιδιά, διαλύονται οικογένειες, ξεκληρίζονται ολόκληρες πόλεις. Κυρία Βόζομπερκ, με προλάβατε και αναφερθήκατε στην ταχεία υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Πακέτου. Ήθελα αυτό να σας ρωτήσω, ότι αν θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στο περί ασύλου και μετανάστευσης, αν αλλάζει δηλαδή ουσιαστικά κάτι. Θα υπάρξουν αλλαγές. Οι αλλαγές δρομολογούνται. Αλλά και πάλι, εγώ θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής. Εμείς περάσαμε κάποιες προβλέψεις, νομοθετήματα, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής. Η ομιλούσα, είμαι μάλιστα, εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία στην οδηγία που αφορά, στον κανονισμό που αφορά τη διαχείριση κρίσεων, όπου, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αποφασίσαμε σε τέτοιες περιπτώσεις να γίνονται υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις, ούτως ώστε να αποσυμφορίζονται οι πρώτες χώρες υποδοχής, αλλά το Συμβούλιο έχει μεγάλη απόκληση από αυτό που συμφώνησε μόλις τον Ιούνιο. Και τώρα ξεκίνησε ο Τρίλογος. Τι σημαίνει απλά? Ότι ξεκίνησε η διεργασία του τελικού κειμένου από τους τρεις νομοθέτες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσω της διαπραγματευτικής οδού θα μπορέσουμε να περάσουμε ένα πιο ισορροπημένο και δίκαιο νομοθέτημα για τα κράτη-μέλη, διότι μέχρι τώρα επιβαρύνονται οι πρώτες χώρες υποδοχής, οι διαδικασίες για την απόδοση του ασύλου είναι πάρα πολύ αργές. Εμείς, η κυβέρνηση, η δική μας, τα τελευταία 4 χρόνια επιτάχυνε τις διαδικασίες και ρύθμισε και ήλεγξε το μεταναστευτικό θέμα με ισόνομο κατανομή και μέσα στη χώρα. Πολλές αυξήθηκαν οι επιστροφές, υπάρχουν συμφωνίες διμερείς, πολυμερείς, αλλά αυτό πάντοτε με την ίν υπάρχουσα κατάσταση. Θέλω να πιστεύω, κυρία Κινέζου, ότι το νέο νομοθέτημα θα είναι τουλάχιστον πιο δίκαιο και πιο ισορροπημένο, αρκεί να το εφαρμόζουν όλοι. Γιατί φανταστείτε ότι τον Ιούνιο, παραδείγματος χάρη, η Ουγγαρία και η Πολωνία δεν συμφώνησαν. Και κάποιες άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Σλοβενία, απήχαν. Δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσει, γιατί αυξημένη πλειοψηφία απαιτείται σε αυτά. Αλλά δείχνει μια έλλειψη αλληλεγγύης. Αποφασίστηκε η υποχρεωτική αλληλεγγύη, αλλά έχει εναλλακτικές μορφές. Μια χώρα δηλαδή, η οποία δεν θα δεχθεί πρόσφυγες, με συγχωρείτε, στα εδάφη της, θα μπορεί να προσφέρει οικονομική βοήθεια, υλικοτεχνική υποδομή ή άλλες εναλλακτικές μορφές αλληλεγγύης. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Είναι πολύ βελτιωμένη, αλλά δεν είναι βέβαιον ότι σε μια έτσι έκρηξη αθρώας, ας πούμε, και ξαφνικής μαζικής έλευσης ανθρώπων θα μπορέσει να το διαχειριστεί δίκαια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κυρία Βόζεμπεργκ, έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα πάταξης της παράνομης διακίνησης από την ελληνική πλευρά. Ωστόσο, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να καταφέρουμε να νικηθεί το φαινόμενο αυτό, μιας και εμείς ως ακριτική Θράκη ζούμε καθημερινά εναλλαγές μεθόδων των διακινητών και δεν βλέπουμε να μειώνεται ουσιαστικά το φαινόμενο αυτό. Έχετε δίκιο. Είναι αυτό για το οποίο και η ομιλούσα αλλά και άλλοι συνάδελφοι έχουμε πολεμήσει πάρα πολύ. Και μάλιστα και ο Πρωθυπουργός, έχετε ακούσει ότι κατ' επανάληψη, όταν συζητά αυτό το θέμα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στο Συμβούλιο, είτε σε διμερείς συνομιλίες, έχει πει με πολύ κατηγορηματικό τρόπο ότι αν δεν παταχθούν με ολιστική ευρωπαϊκή αντιμετώπιση τα κυκλώματα των διακινητών, δεν πρόκειται το φαινόμενο να ελεγχθεί. Είναι η μάστιγα του κακού, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει ένας χορός εκατομμυρίων. Είναι business κυριολεκτικές, οι οποίες έχουν τεράστια οικονομικά ωφέλη για αυτούς τους ανθρώπους και ξεπλένεται και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό κάθε φορά μέσω και του διαδικτύου. Αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τύχουν μιας πανευρωπαϊκής αντιμετώπισης. Εμείς πράγματι έχουμε πάρα πολλούς συλλάβει, τους έχουμε οδηγήσει στη δικαιοσύνη σύμφωνα με τον νόμο, αλλά από εκεί και πέρα, παραδείγματος χάρη η Τουρκία δεν την τηρεί αυτή τη συμφωνία που έχει υπογραφεί από το 2016. Και είναι όρος της συμφωνίας που έχουμε υπογράψει. Δεν την τηρεί. Δεν είναι τυχαίο ότι δεκάδες πλοιάρια ξεκινούν σχεδόν ταυτόχρονα από τα παραλιά της. Σας παίρνω την πλευρά του Αιγαίου, αλλά και πάνω από τη Θράκη. Ευτυχώς που υπάρχει ο φράκτης και θα επεκταθεί βεβαίως όπως έχει υποσχεθεί και δρομολογεί η κυβέρνηση. Αλλά δεν αρκεί. Οι διακινητές πάντοτε βρίσκουν δρόμους και τρόπους να κάνουν το παιχνίδι τους όπως το θέλουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει καταλάβει πια, δηλαδή και μέσα στις αποφάσεις συμπεριλαμβάνεται αυτό. Μένει να το δούμε και στην πράξη ολοκληρωμένα, πανευρωπαϊκά, γιατί κατάντησε, ας πούμε, το ρήμα είναι έτσι, κατάντησε, να αποφασίζουν οι διακινητές ποιοι θα έρθουν στα ευρωπαϊκά εδάφη και όχι άλλες συνθήκες ή οι ίδιοι. Δεν είναι οργανωμένοι άνθρωποι αυτοί, οργανώνονται από αυτούς. Με fake news, με προπαγάνδα, φτάζοντας παραδείσους και έρχονται άνθρωποι, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό νομίζοντας ότι θα βρουν τρόπο επιβίωσης και βιοπορισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται όλο νέοι άντρες και μάχημοι και της παραγωγικής ηλικίας, ας πούμε, ως επιτοπλίστων. Κυρία Βόζεμπεργκ, να πάμε σε ένα άλλο κλίμα, εν ώψη και των ευρωεκλογών. Θα θέλαμε να μας πείτε το δικό σας μήνυμα και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες οι πολίτες, μιας και γνωρίζουμε ότι η αποχή σε περιπτώσεις που διεξάγονται σε διαφορετικό χρόνο οι ευρωεκλογές είναι συνήθως αρκετά μεγάλη. Ναι, και έχουμε συνηθίσει να υπάρχει και μια χαλαρότητα στις ευρωεκλογές. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί 70 χρόνια τώρα. Έχει ωφεληθεί όχι μόνο με κονδύλια, αλλά και με τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες και συμμαχίες για περίπτωση, ας πούμε, που θα τολμήσει κάποιος δύσκολος γείτονας να αμφισβητήσει την εδαφική μας ακεραιότητα, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι αναγκαίο να βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό οι πολίτες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σημασία της ύπαρξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να επιλέγουν στην ελληνική αντιπροσωπεία, από όποιο κόμμα και αν ψηφίζουν. Εγώ δεν μιλώ κομματικά, μιλώ βαθιά εθνικά και πολιτικά. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές είναι εθνική Ελλάδος και έτσι πρέπει να είναι. Τυχόν παρεκκλήσεις που είχαμε στην πενταετία αυτή, που είχαμε κάποιες παρεκκλήσεις, δεν θέλω τώρα να τις πω γιατί δεν είναι τις παρούσεις, αλλά πρέπει να εξετάζουν, να διαβάζουν τα δελτία μας, να βλέπουν στον τύπο τι κάνουν οι ευρωβουλευτές. Έχουν απέτηση οι πολίτες από εμάς που μας ψηφίζουν να εκπροσωπούμε τα συμφέροντα της χώρας με πολύ έντονο τρόπο και με καμιά παρέκκληση. Αυτό είναι το χρέος των ευρωβουλευτών και όπως εμείς οι ευρωβουλευτές από τη σειρά μας έχουμε υποχρέωση μέσω των προσωπικών δικτύων, μέσω προσωπικών επαφών, μέσω εκδηλώσεων να ενημερώνουμε τους πολίτες για το τι κάναμε ή τι παραλείψαμε και να δεχόμαστε και αυστηρή και σκληρή κριτική, αρκεί να είναι δίκαιη.
η ομιλούς θα το κάνει αυτό. Εγώ ενημερώνω και σχολεία όπου με καλούν για το ρόλο των ευρωβουλευτών, για τη δουλειά που έχω κάνει εγώ όταν ερωτώ με, όπως είμαι υποχρεωμένη, το νομίζω κάθε συνάδελφος, αλλά ο καθένας έχει αναλαμβάνει την ευθύνη του, να ενημερώνει και για τις δράσεις που αφορούν στους επιμέρους τομείς, στις επιτροπές που ο καθένας μας μετέχει. Τι έχει κάνει σε αυτές τις επιτροπές για την Ελλάδα, ποιες συμμαχίες μπορούσε να βρει για να ωφελήσει τη χώρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η λειτουργία των συμβιβασμών. Κάτι θα δώσω εγώ στους Γερμανούς που δεν θίγει τη χώρα μου και για να πάρω κάτι που την ωφελεί. Κάπως έτσι γίνεται ακριβώς με τις τροπολογίες μας τα νομοθετήματα ή όταν αναλαμβάνουμε εμείς να είμαστε οι συγητές φακέλων. Έτσι δουλεύει. Και ανάλογα βέβαια με τις πολιτικές ομάδες τις οποίες μετέχουμε. Η ομιλούσα μετέχω στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο εδώ εκπροσωπείται από τη Νέα Δημοκρατία και είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα. Αλλά και οι άλλες σε μείζωνα ζητήματα, όπως στην Επιτροπή Γυναικείων Θεμάτων και Ισότητας των Φύλων, εκεί καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν και αποκλίσεις. Όλες συμφωνούμε. Μικρές αποκλίσεις είναι. Η αριστερή, ας πούμε, και οι πράσινοι θεωρούν ότι κάποια ζητήματα που αφορούν στις εκτρώσεις, σας λέω τώρα λεπτομέρειες, αλλά στα μείζωνα ζητήματα, στην ισότητα των φύλων, στην ίση μεταχείριση, στη δίκαιη αξιολόγηση, σε αυτά τα ζητήματα βγαίνουν ομόφωνες αποφάσεις και εκδηλώσεις τις οποίες προωθούμε τα υγεία πρότυπα, ας πούμε, και εκστρατείες ενημέρωσης σε όλα τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε και την νομοθεσία μας. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια, όπου είμαι φλίαρη να με κόβετε, γίνεται μια προσπάθεια που να περάσει ο βιασμός, ας πούμε, σε όλα τα νομοθετήματα στα κράτη-μέλη ως βία κατά των γυναικών στον ύψιστο βαθμό. Δεν είναι σε όλα τα κράτη-μέλη, δεν είναι αυτονόητο, εμείς το έχουμε ευτυχώς. Mm-hmm. Αλλά είναι χώρες οι οποίες το βιασμό τον έχουν σαν μια ξεχωριστή πράξη, οπότε αποδυναμώνεται η απαξία του σε επίπεδο ευρωπαϊκής οδηγίας. Σας λέω τώρα παραδείγματα. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των ευρωβουλευτών, πολύ σημαντικό να έχουμε μια εκπροσώπηση που να τιμά τη χώρα μας. Το επίπεδο της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι καλό, πρέπει να σας το πω, μας αναγνωρίζουν, μας εκτιμούν οι συνάδελφοι και αντιλαμβάνονται ότι αγωνιζόμαστε πράγματι για τα συμφέροντα της χώρας μας. Όσοι το κάνουμε, όσοι δεν το κάνουν, να στεθούν στην κριτική, αλλά πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν. Έτσι είναι, κυρία Βόζεμπεργκ, και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε σε επίπεδο αυτό να κάνει ίσως κάτι για να ενημερωθούν, γιατί ιδιαίτερα στην επαρχία οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι δεν γνωρίζουν. Έχουμε και εμείς ευθύνη σε αυτό, έχετε δίκιο. Ναι. Προεκλογικά τουλάχιστον, ξέρετε, είναι δύσκολη η μετακίνηση, γιατί εμείς εργαζόμαστε Δευτέρα με Πέμπτη και μόνο Παρασκευό Σαββατοκύριακο είμαστε στη χώρα και στην πατρίδα, και όχι κάθε Σαββατοκύριακο. Όταν έχουμε, ας πούμε, μια φορά Στρασβούργο, που έχουμε μια εβδομάδα κάθε μήνα, 12 δηλαδή εβδομάδες το χρόνο, εκεί μένουμε στις Βρυξέλλες και μεταβαίνουμε, καταλαβαίνετε, κατευθείαν. Οπότε είναι λίγος ο χρόνος, θέλω να πω. Όμως γίνεται και διαδικτυακά, γίνεται και με ενημερωτικά δελτία, γίνεται και με τις δικές μας προσωπικές ιστοσελίδες και το Skype μας, τα μέσα δικτύωσης, το Facebook, όλα αυτά τα οποία μπορούν να έρθουν εις γνώση των πολιτών. Αλλά σας λέω και πάλι, ομιλούσα και προσφέρομαι, δέχομαι και πρόσκληση όπου σε σχολεία ή σε μια εκδήλωση να είμαι κοντά σας, πολύ ευχαρίστως. Για να, ό,τι θέλετε, για να ενημερώσουμε εν ώψη των ευρωεκλογών κάποια από αυτά που είχα εν συντομία την ευκαιρία να σας πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βόζεμπεργκ. Να σας ευχηθούμε προκαταβολικά και πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε με αφορμή και τις εκλογές. Καλή επιτυχία. Και εγώ στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.